Ανταπεραστικά και σιδερένια. Ευχαριστώ. Καλησπέρα. Καλησπέρα σε όλους. Πώς είναι η καρδούλα σου? Πώς? Η καρδούλα σου πώς είναι στο κεφάλι σου? Η καρδούλα μου είναι σε πολύ καλή κατάσταση. Παραμένει να έχει το, αυτό το πολύ γλυκό χαριτωμένο σχήμα. Είναι αυτά που τα σημάδια που λες δεν βαριέσαι, χαλάλη. Λοιπόν, εδώ βλέπουμε και πλάνα Μαριάντα από το αυτοκίνητο, πραγματικά. Δηλαδή, όταν είδαμε τις πρώτες φωτογραφίες και τα πρώτα πλάνα από το αυτοκίνητο αυτό, δεν μπορούσαμε να πιστέψουμε ότι έχει βγει άνθρωπος από εκεί μέσα σε καλή κατάσταση. Πώς έγινε αυτό το πράγμα? Καταρχάς, πες μου πώς είναι η κατάσταση της υγείας. Θα ξεκινήσουμε από τα πιο βασικά. Κοίταξε, ακόμα τώρα συνειδητοποιώ τι ακριβώς μου έχει αφήσει αυτό το ατύχημα. Προσπαθώ να... Βασικά είμαι άνθρωπος που δεν μπορώ να κάθομαι σε ένα μέρος ήσυχα. Mm. Οπότε είναι ένα θεματάκι σημαντικό στη μέση που θέλει να κάθω κάποιες μέρες για να επουλωθεί. Είναι κάποια δύο ραγίσματα σε δύο σπονδύλους. Oh. Ναι. Θα χρειαστεί να κάνεις θεραπείες, φυσικοθεραπείες? Ναι, ξεκινάω θεραπείες σήμερα. Mm-hmm. Θα το τολμήσω να μπω σε αυτοκίνητο, παρόλο που έχω ένα μικρό θέμα τώρα. Λογικό. Έχεις φοβηθεί δηλαδή? Ναι, όχι απλώς έχω φοβηθεί. Αλλά ξέρεις τι λένε σε αυτές τις περιπτώσεις, ότι πρέπει να πιάσεις άμεσα τη μόνη και να το αντιμετωπίσεις. Είναι λίγο δύσκολο, γιατί το αυτοκίνητό μου καταστράφηκε τελείως. Mm-hmm. Αλλά σήμερα θα κάνω την πρώτη απόπειρα να μπω σε αυτοκίνητο και να πάω να ξεκινήσω τις θεραπείες που πρέπει επιγόντως να μπουν, ξέρεις, στο πρόγραμμα. Mm-hmm. Επί της ουσίας, Μαριάντα, είναι και η πρώτη μέρα που σου επιτρέπει ο γιατρός σου να επικοινωνείς κανονικά και στα τηλέφωνα με ανθρώπους, με φίλους σου. Ναι, το κινητό το στερήθηκα τις πρώτες 10 μέρες. Για ποιο λόγο? Γιατί δεν έπρεπε να συγκεντρώνομαι σε ένα σημείο. Έχω μια... Χτύπησα στον αυχένα και στο κεφάλι αρκετά στη δεξιά πλευρά, mm-hmm. εκτός από την καρδούλα που είναι αριστερά. Και δεν μ' άφηναν, επειδή είναι στην άνω γνάθο, δεν μ' άφηναν να συγκεντρώνομαι σε ένα μέρος, σε τηλεόραση δηλαδή, ούτε κινητά. Αχα. Πώς περάσαν αυτές οι μέρες που σε σπίτι τώρα, Μαριάντα? Περάσανε, εντάξει, με πολλούς φίλους, γιατί όλοι ήρθαν από το σπίτι. Εντάξει, ήταν ωραία. Θέλω να πω σε αυτό το σημείο, βέβαια, γιατί είχα την δυνατότητα αυτές τις μέρες να μιλάω και με τους φίλους της Μαριάντας, αλλά και με τον σύντροφό σου, τον Νέστορα, ο οποίος θέλω να σου πω ότι πραγματικά το χειρίστηκε άψογα το όλο θέμα, παρά την ανησυχία του. Τις πρώτες στιγμές του ατυχήματος διατήρησε μια απίστευτη ψυχραιμία και ξέρω ότι ήταν από την πρώτη στιγμή μέχρι και τώρα κοντά σου απόλυτο συμπαραστάτης. Ναι. Όλοι, και η οικογένειά μου και οι φίλοι, και όλοι ήταν δίπλα από την πρώτη στιγμή, δόξα τω Θεώ, και προσπαθούμε να τα αντιμετωπίσουμε με χιούμορ, με θετικό με τρόπο. Με θετική σκέψη, βέβαια. Για να μην πέσουμε ψυχολογικά. Και φυσικά καταλαβαίνεις εσύ, ειδικά Λεωνόρα, ότι το μόνο πράγμα που σκέφτομαι είναι πότε θα μπορέσω να λειτουργήσω για να πάω και να στηρίξω.